Πάμε σε αυτή την ιστορία. Δημήτρη είναι στο φιλελεύθερο. Κάει και το δωμάτιο του ανθρώπου εδώ και δύο μέρε. Δεν συγκινείται κανένα στο Υφυπουργείο Πρόνοια για να μα πούν τι γίνεται. Ζητήσαμε και την παρέμβασή του. Ε, Δώσε μα λίγο το ρεπορτάζ. Ακριβώ Νιγίρα, σε καμένο δωμάτιο διαμένει άτομο με νοητική στέρηση, σύμφωνα με ισχυρισμού πολίτη, σε δημοσίευμα τη εφημερίδα Φιλελεύθερο. Συγκεκριμένα το δημοσίευμα αναφέρεται σε ανάρτηση που έκανε η αδερφή του και αναφέρει πω στο πατρικό του σπίτι ξέσπασε πυρκαγιά την Τετάρτη με αποτέλεσμα να προκληθούν εκτεταμένε ζημιέ, ειδικά στο υπνοδωμάτιο του 31 χρονου όπως δήλωσε στην εφημερίδα η συγκεκριμένη γυναίκα, η φωτιά άρχισε από την κουβέρτα με τον αδερφό της να αντιδρά πετώντας την έξω. Ωστόσο, οι φλόγε επεκτάθηκαν και στο στρώμα με αποτέλεσμα το δωμάτιο να τυλιχθεί στι φλόγε. Από την πυρκαγιά ευτυχώ δεν τραυματιστήκε κανεί λόγω και τη επέμβαση τη πυροσβεστική υπηρεσία. Καταγγέλλει, ωστόσο, πω το γραφείο ευημερία που παρακολουθούν τον αδερφό τη αλλά και το περιβάλλον στο οποίο ζει δεν επέδειξε ενδιαφέρον για την κατάσταση του σπιτιού που ζει ο 31χρονο μαζί με του ηλικιωμένου γονεί του αλλά ούτε απαντά στι κλήσει τη ίδια. Και Αναμένεται να δούμε ποια θα είναι η απάντηση του, από, το, από το Υφυπουργείο Κοινωνική Πρόνοια, όπω είπε που επικοινωνήσαμε, αλλά δεν είχαμε ούτε εμεί απάντηση. Καμία απάντηση αγνοείται, κυρία Ανθούση. Δεν ξέρω αν θα συγκινηθεί στην πορεία και θα, κάνει, θα δώσει οδηγίε, γιατί στο δημοσίευμα υπάρχει και ότι ήδη ενημερώθηκε και έδωσε οδηγίε. Ζητήσαμε παρέμβαση από το Υφυπουργείο Πρόνοια. Μα είπαν ότι για την ώρα δεν θα μιλήσει κανεί. Δεν ξέρω γιατί αρνούνται. σω την πορεία να μεγαλώσει, να συγκινηθούν και να ε, μας πούν τι έγινε και αν αποκαταστάθηκε η ζημιά στο δωμάτιο αυτού του ανθρώπου, ο οποίος είναι υπό την επίβλεψη του Γραφείου Ευημερία. Περιμένουμε να δούμε τι θα πει το Εφημπουργείο Πρόνοιας. Έχουμε χρόνο μέχρι τις 2, συγκινηθείτε και πείτε μας τι θα κάνετε με τον άνθρωπο. Δημήτρη Κώστα, ευχαριστούμε.